νομίζω από την εξαντλητική συζήτηση που έχει γίνει από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, δεν έχει παραμείνει παραμικρή αμφιβολία ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας πραγματικά θα περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, από όλα τα λαϊκά στρώματα που τους έχει οδηγήσει σε πτώχευση ήδη με τις πολιτικές που έχετε εφαρμόσει και εσείς όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αποτελεί πραγματικά κινησμό αυτό που μέχρι τελευταία στιγμή ακούμε να επαναλαμβάνουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι δίνεται δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα ως τέτοια παρουσιάζεται το να απαλλάξετε, να ελαφρύνετε από όλα τα περιουσιακά αντικείμενα, όλα τα λαϊκά στρώμενα, τους αυτοαπασχολούμενους, ανεξαιρέτως, το να μπορεί δηλαδή να κατασχεθεί το σύνολο της περιουσίας, να μπορεί να δεσμευτεί το εισόδημά του μετά την πτώχευση, να ρευστοποιηθεί, πληστηριαστεί μέχρι και η πρώτη του κατοικία, και αυτό το παρουσιάζεται ως δεύτερη ευκαιρία. Γιατί λέτε, γιατί δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν τα χρέη στις επόμενες γενιές και δεν θα χρειάζεται να αποποιούνται την περιουσία. Δεν θα χρειάζεται να αποποιούνται ούτε και σήμερα, δεν θα υπάρχει ίχνος περιουσίας προς αποποίηση. Πόσο μάλλον να λέτε κάτι τέτοιο προς τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους αγρότες, όταν θα τους απαλλάξετε με τον τρόπο που λέτε και από όλα τους τα ίδια τα εργαλεία της δουλειάς, τα χωράφια τους, άρα πώς θα οικοδομήσουν αυτή την υπονομαζόμενη δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω ότι χρειάζεται να κατέβουν λίγο οι τόνοι για αυτή όλη την ιστορία, το σκυλοκαυγά που γίνεται εδώ όλες αυτές τις μέρες, για το ποιος περισσότερο άφησε απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Την περασμένη Πέμπτη το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έκανε κινητοποίηση για να σταματήσει πληστηριασμό σε πρώτη κατοικία εργαζομένου. Ο πληστηριασμός αυτός είχε αναβληθεί και από τον προηγούμενο Δεκέμβρη του 19. Δεν ξέρουμε ποιανού το πλαίσιο ήταν αυτό που οδήγησε και άφησε περισσότερο απροστάτευτο τους εργαζόμενους, και σίγουρα δεν απασχολεί αυτό. Απασχολεί το γιατί ούτε η προηγούμενη του σημερινή κυβέρνηση δεν φρόντισε κάτι τέτοιο να μην υπάρχει δυνατότητα να συμβαίνει. Και βέβαια δεν θέλω να επανέλθω για το πώς η μία κυβέρνηση χτίζει πάνω στην άλλη και πώς δώσατε, αν θέλετε, και τα όπλα για να διευκολυνθούν αυτού του είδους καταστάσεις. Η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, αλλά και από τις προηγούμενες ομιλίες που κάναμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω έδειξαν ποια είναι η διαχωριστική γραμμή στην πρόταση που κατ' επανάληψη έχει κάνει το ΚΚΕ και προς τη σημερινή και προς την προηγούμενη κυβέρνηση, για το πώς πραγματικά θα έπρεπε να διαχειριστεί το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και όχι προς όφελος των τραπεζών. Μιλάμε για γενναίο κούρεμα των τόκων, να κουρευτούν τα τόκια και τα πανωτόκια που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές οι εργαζόμενοι, αλλά και να κουρευτεί και μέρος του κεφαλαίου, για να μπορέσουν πραγματικά να επιβιώσουν, να σταθούν στα πόδια τους και να ανταποκριθούν σε αυτές τις οφειλές που κανένα μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο δεν μπόρεσε να λύσει. Γιατί δεν κινούνταν στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης από τα βάρη που φορτώσατε με την πολιτική σας στα λαϊκά στρώματα, αλλά κινούνταν στην κατεύθυνση των πώς θα στηριχθούν οι τράπεζες. Λέω μία μόνο κουβέντα και κλείνω για την τροπολογία που έφερε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση όταν περιμένετε μετά από 4 μέρες να φέρει μια τροπολογία, μάλιστα για μια διαδικασία που έχει καταδικαστεί από το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Δηλαδή έρχεται ο Υπουργός Παιδείας να ρυθμίσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών, όταν σήμερα και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν αποσύρει τα ψηφοδέλτια καταγγέλλοντας μια τέτοιου είδους διαδικασία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ρυθμίσει η Υπουργός όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εναντιωθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Σας λέμε να την πάρετε πίσω την τροπολογία αυτή. Σας λέμε ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιηθούν τέτοιου είδους διαδικασίες ούτε για τους εκπαιδευτικούς, που αποτελεί πρόκληση όταν δεν παίρνετε άλλα μέτρα για να προστατεύσετε, αν θέλετε, τους καθηγητές και τους μαθητές στα σχολεία, να θεωρείτε ως επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία μόνο την διενέργεια των εκλογών τους, και βέβαια να μην κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις, να γενικεύσετε αυτή τη διαδικασία και στα υπόλοιπα σωματεία. Θα βρείτε όλους τους εργαζόμενους απέναντί σας.